Δηλαδή, να σου πώς πω. Εσύ κάποια στιγμή άρχισες να μην νιώθεις καλά, να μην βλέπεις καλά από το ένα σου μάτι. Ναι. Να μην βλέπω καλά από το ένα μου μάτι. Κοίταξε, καταρχάς δεν ξέρω γιατί. Μετά την τελευταία μου παράσταση που έδωσα στο θέατρο με το Χάρι Κλίν και το συγχωρεμένο το Σωτήρι το Μουστάκα, μου έπιασε μία άρνηση, χωρίς να εξηγώ γιατί, με όλα τα καλλιτεχνικά. Και στήσαμε με την κόρη μου, στη Νέα Σμύρνη που μένουμε στην πλατεία, ένα χώρο με κρυστάλλους, με τέτοια είδη. Το θυμάμαι αυτό. Το θυμάσαι διάφορος... που με βοήθησες και εσύ μια φορά που, είχες έρθει στο Κολωνάκι τότε. Είχαμε κάνει και στο Κολωνάκι. Ένα χώρο που είχε διάφορους κρυστάλλους για θετική ενέργεια, μπράβο, για συγκέντρωση, ένα τέτοιο χώρο. Ναι, και όλοι κανονικά, όχι ψευτοπετρούλες που μοιράζουν στον κόσμο και λένε ότι... Όλα τα κάναμε από εκεί που τα βγάζανε, τα εισάγαμε, πώς να σου το πω. Λοιπόν, και είχα μία άρνηση για τα καλλιτεχνικά, για όλα. Σιγά σιγά άρχισα να θέλω να απομονώνομαι και να κλείνομαι στο σπίτι μόνη μου. Δηλαδή εκεί που είχα όλα μου τα χρόνια στην Αθήνα, είχα ένα σπίτι που πριν ξυπνήσω έμπαινε κόσμος και πριν κοιμηθώ πάλι έμπαινε κόσμος. Πολύ δηλαδή. Η κόρη μου άρχισε να ανησυχεί. Είχες με πιάνει πρόσκληση, συγγνώμη. Η Βέτα μου είχε στοιχεία που έμοιαζαν με κατάθλιψη, δηλαδή. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι. Ναι, το ξέρω. Εγώ προσωπικά είναι... όχι, δεν είχα τέτοια στοιχεία. Αλλά είχα μία άρνηση στο να ζω όπως ζούσα πριν. Δεν ξέρω γιατί. Πώς να το τοποθετήσω αυτό. Μέχρι που έφτασα σε ένα σημείο που ήμουνα κανονικά σε άλλο κόσμο. Η μόνη χαρά που έπαιρνα και χαμογελούσα ήταν με την εγγονή μου. Δεν έκλαιγα. Δεν γελούσα. Δεν ένιωθα κανένα συνέστημα, γιατί αυτό που έβγαλα στο κεφάλι μου ήταν απλωμένο πάνω στο συνέστημά μου. Το μάτι ήταν το πρώτο που ενοχλήθηκε. Πήγα σε οφθαλμίατρο, πολύ καλό, στον Ψινάκη στη Νέα Σμύρνη, ο οποίος μου είπε, δεν τα πήγαινε να κάνεις μια μαγνητική. Άσε μου, του λέω, με βάζεις με τέτοια. Αρνιόμουν δηλαδή να κάνω. Σταμάτησες να βλέπεις από το ένα μάτι, ναι, δεν έβλεπες. Ναι, μέχρι και το τέλος καθόλου. Λέει ο γιατρός το μάτι, ο οφθαλμίατρος, σου λέει, δεν έχει κάτι το μάτι σου. Δεν έχει κάτι το μάτι σου, κάνε μία μαγνητική, μαγνητική να δεις τον εγκέφαλο. Αφού μου το δείχνε μέσα και μου λέει, κοίτα, ολοκάθαρο το μάτι, απλώς εκεί που είναι να βλέπεις, κάτι έχει συμβεί. Δεν ήθελε να μου το πει και ευθέως προφανώς, αλλά ήταν ο πρώτος που το διάγνωσε για μένα. Και εσύ δεν πήγες να κάνεις. Όχι, αρνιόμουν. Και όταν πήγα και έκανα όλες αυτές τις εξετάσεις, η κόρη μου και ο γιος μου, ο γαμπρός μου, το λέω γιο μου, αυτοί τα δρομολογήσαν όλα. Βέβαια, τα τελευταία δύο χρόνια, τα τελευταία ήμουνα, Τατιάνα, ήμουνα σε άλλο πλανήτη, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω, με τα φυσικά νομίζω ότι ζούσα. Όχι κανονικά. Εγώ δεν είμαι καμιά λολή, ας πούμε. Μπορεί να είχα το χιούμορ μου, τα γέλια μου, τα αυτά. Αλλά ήμουνα πολύ συνειδητή. Είχα την αγάπη για πρώτο πράγμα στη ζωή των ανθρώπων. Και αυτό πρέπει να το έχετε. Μόνο αυτό σώζει, η αγάπη. Τίποτα άλλο. Λιάννα μου. Και τον εαυτό σας να αγαπάτε και τους απέναντι. Όπως μπορείτε. Λιάννα μου, αυτή την περίοδο της μαμάς εσύ πώς την έζησες? Δηλαδή αυτή τη μετάλλαξη της, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτός ο όγκος που είχε επηρέαζε το κομμάτι του εγκεφάλου που σχετίζεται με το συναίσθημα. Ακριβώς, οπότε εμείς ξαφνικά είχαμε να κάνουμε με ένα πολύ μεγάλο σοκ του ότι είχαμε έναν άνθρωπο στο σπίτι, τη Βέτα, που δεν είναι απλά η μαμά μας, είναι η φίλη μας, είναι η δύναμή μας, είναι πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Και για μένα και για τον Δημήτρη και για πολλούς φίλους μας. Γιατί η Βέτα είναι από τους ανθρώπους χαρακτηριστικά, εγώ λέω για πλάκα, ότι μπορεί να σηκώσει πεθαμένο από τον τάφο. Που ξαφνικά είδαμε αυτόν τον άνθρωπο να αφήνεται, να παρετείται, σαν να μην ήθελε να ζήσει άλλο. Αυτό που η Βέτα δεν κατάλαβε ποτέ, και τη ρωτάς και της λες, ένιωθε σαν να είχε κατάθλιψη. Νομίζω δεν μπορεί να σου το απαντήσει η Βέτα. Όπως και κανένας καταθλιπτικός δεν μπορεί να σου πει ότι έχω κατάθλιψη. Εμείς αυτό που βιώναμε από τη Βέτα ήταν σαν να είχε πολύ βαριά κατάθλιψη, που κλιμακωτά μέσα στον χρόνο βυθιζόταν όλο ένα και περισσότερο, δεν ήθελε να βγαίνει έξω, δεν είχε καμία σχέση με τον άνθρωπο που ξέραμε. Κάποια στιγμή την είδα και ένας νευρολόγος και είπε ότι ναι, πιθανά έχει πολύ βαριά μορφή κατάθλιψης και συνειδητή τη χαρακτήρισε κιόλας. Εγώ δεν μπορούσα να πιστώ γι' αυτό. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι η μαμά μου θα επέλεγε
να αφήσει τον εαυτό της και να μοιραία να φύγει κάποια στιγμή από τη ζωή έχοντας παραιτηθεί από όλα, γιατί δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος. Έβλεπα έναν άνθρωπο που δεν τον ήξερα. Και έτσι οδηγηθήκαμε, όταν πια είχε αφαιθεί πολύ και δεν είχε πολλές αντιστάσεις, γιατί πολλά χρόνια της λέγαμε πάμε να κάνουμε μία μαγνητική, μήπως κάτι δείξει. Καταφέραμε να κάνουμε αυτή την εξέταση, όπου ξαφνικά ως διαμαγεία ήταν εξαιρετικά συνεργάσιμη, γιατί είναι και μία εξέταση που έχει απαιτήσεις για να γίνει. Έκανε τη μαγνητική και εκεί πραγματικά ανακαλύψαμε την αλήθεια. Όσο και αν ακούγεται παράδοξο, για μένα ήταν εξαιρετικά καθησυχαστικό αυτό. Γιατί? Γιατί πίστευα ότι πολλές φορές αναρωτιέμαι αν η κότα έχει κάνει το αυγό ή το αυγό την κότα. Δηλαδή, ήταν ό,τι έχει ζήσει στη ζωή του. Είναι ό,τι έχει ζήσει στη ζωή του ένας άνθρωπος που τελικά τον οδηγεί να πάθει κατάθλιψη. Είναι όλα αυτά που έχει ζήσει ένας άνθρωπος που σωματοποιούνται κάποια στιγμή και ενδεχομένως δημιουργούν έναν όγκο, ένα καρκίνο, ένα οτιδήποτε. Mm. Οπότε πίστευα ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί, ενώ το άλλο που είναι εντελώς αόρατο, όπως η κατάθλιψη, που πιστεύω ότι είναι και η ασθένεια της εποχής, ότι εκεί πια δηλαδή έχει φύγει ο άνθρωπος και απλά είναι εδώ και δεν μπορεί τίποτα να τον σηκώσει, τίποτα να τον ενθαρρύνει. Για μένα ήταν καθησυχαστικό το ότι ανακαλύψαμε τι ήταν αυτό πραγματικά και εκεί βέβαια ξεκίνησε ένας άλλος αγώνας του να βρούμε πώς αντιμετωπίζεται αυτό. Όταν εσένα σου είπα από την αρχή τι έχεις, δηλαδή βγαίνει μαγνητική και βλέπουν ένα πράγμα, ένα τεράστιο όγκο πίσω. Όχι, γιατί θέλαμε να, εγώ προσωπικά που είχα αναλάβει να της το πω, γιατί θα της το λέγαμε αμέσως, είχα βάλει σαν όρο μαζί με όλη την οικογένεια ότι θέλω να μπορώ να της απαντήσω σε ό,τι με ρωτήσει. Οπότε πήρα χρόνο, γύρω στο 1/20, που είδα πολλούς γιατρούς, τους είδα όλους αυτούς που θεωρούμε στην Ελλάδα. Πήρε τη μαγνητική και πήρε σε όλους τους γιατρούς. Πήγα σε όλους. Μέχρι που βρήκαμε τον σπουδαίο, τον Ορφανίδη. Δεν είναι μόνο γιατρός μεγάλος, είναι και σπουδαίος άνθρωπος. Το γνωρίζω τον κύριο Ορφανίδη, είναι πάρα πολύ σημαντικός είναι γιατρός. Είναι σπουδαίος άνθρωπος. Πολύ σημαντικός το γιατρός. Ξέρεις ότι τηλεφώνησε για μένα και είπε, είναι αδερφή μου, θέλω να την προσέξετε στη Γερμανία. Είναι πολύ καλός γιατρός. Όχι μόνο καλός επιστήμονας, αλλά και άνθρωπος με κάθε γράμμα κεφαλαίο, όχι μόνο Βέτα με το μου, όταν σου είπαν, ξέρεις Βέτα... Αδιάφοροι. Αδιάφοροι και για τον όγκο στο κεφάλι. Ναι. Δεν έκλαψες, όχι, δεν τρόμαξες. Δεν μπορούσα να κλάψω, Τατιάνα μου. Εξήγησέ το μου αυτό. Πώς είναι σαν το συνέστημα αυτό, δηλαδή. Τίποτα, πώς το βιώνει ένας συνέστημα. Άνθρωπος. Να μην έχει συναισθήματα, δηλαδή. Ναι, ήμουν εκεί που ήμουνα. Σε έναν άλλο κόσμο, σε έναν άλλο πλανήτη. Θα τα μάθεις αυτά γιατί τα γράφω τώρα.